στις ηλικίες. Κύπρος η χώρα που γίνονται όλα, και εσύ κοιτάζεις και σ' έχεις προσοχή. Σε διατάζουν και σου φωνάζουν, και εσύ Κύπρε πρώτος στην γραμμή. Και τα παιδιά σου, τα χρυσοψαρά σου, στέκουν και χάσκουν κι όλο απορούν. Στα ψέματά σου, στα σκάνδαλά σου, κλείνουν το μάτι κι αυτά χαμογελούν. Κύπρος της μάσας λοιπόν, και των κυρίων των βουλευτών, των μέσων των έξω τρελών, του φάτε να πάμε και παίξε πελών. Και παίξε πελών. Είχα τα κόλπα, εγώ μου τα όπλα, να παρελάβνεις, να σε κοιτούν. Κι καχαρίες με ιστορίες, σε μια γωνία χαραδοκούν. Κύπρος η χώρα που γίνονται όλα, φάτε να πάμε, δε μας θωρούν. Σουβλά, σουβλάκια και παϊδάκια, τα παντελόνια δεν σε φορούν. Σαμπαραράμπα, ταν, σαγκαρατούμπα, παμ, σαμποπαράμπα, τα ταν, τα κατσατού. Σαμπαραράμπα, παμ, ηλαραράμπα, τσαν, ετσούμπα, ταν, τα ρατσατούγκατα. Ναι, αλλά στο γραφείο του διοικητή τώρα γίνηκαν πράγματα και θάματα. Τι έγινε? Κυρία Έφη και ο κύριος λαός συνομωτήσαν εναντίον μου, πάνε να με βγάλουν παιδί εμένα. Δηλαδή? Ακούσα την κυρία Έφη με τα ίδια μου τα αυτιά να ζητά βοήθεια για την προαγωγή της που τον κύριο λαό. Ω, σιγά Μαρούλα, δεν το ξέρεις στην Κύπρο ότι αν δεν έχεις μέσο δεν προχωράς. Πώς νιώθουμε, κύριε λαέ? Πώς να νιώθω, κύριε Ασκά, πώς να νιώθω? Κάμετε μας, δηλαδή, με το καψόνι, δηλαδή, έχω γίνει πτώμα. Δηλαδή, δεν έχω ούτε διάθεση, ούτε όρεξη να πλύνω και τα πλήτα μου. Και έχω τόσα πλήτα. Να τα πλύνεις, κύριε Λαϊ. Α? Τα πλήτα σου τώρα, βγάλ τα έξω, τα πλύνεις. Μάλιστα, κύριε Επιλογή. Ορίστε. Ορίστε, τα πλήτα. Ορίστε. Ορίστε. Έτσι, ορίστε. Θα παίρνω και τα σεντόνια να τα πλύνω. Και τα σεντόνια, κύριε. Όχι, όχι, είναι δική μου δουλειά να πλύνω τα σεντόνια μου, νομίζω. Είναι δική μου δουλειά. Ποιο είναι, κύριε Λαέ, τα σεντόνια να τα πάμε στο πλυντήριο να σου τα πλύνουμε? Ναι, θα μπορούσα να τα πάρω τις λούκες, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν. Ορίστε και τα κουτσακοφύρια. Ορίστε. Και το σαπούνι. Τι βλέπουν τα μάτια μου? Τι βλέπουν τα μάτια μου τώρα, κύριε βουλευτά? Αντιλαμβάνομαι την έκπληξη σας, κύριε Σκάλα. Εγώ πάντοτε χρησιμοποιώ πράσινο σαπούνι. Είμαι παλαιών αρχών και είναι και το ειδικό σαπούνι για πλήμα. Πράσινο λέω. Ποιο πράσινο σαπούνι, κύριε Λαέ, και πράσινα λόγα? Ούτε τι καραβάνες, ούτε τι πες. Στην αποθήκη. Στην αποθήκη. Ναι. Κύριε Λαέ. Κύριε Θεός. Πρόσεξε πάρα πολλά καλά. Έφα τον τόπο να έβρω τις καραβάνες μου. Γιατί μου τις κλέψατε, ε? Γιατί μου τις κλέψατε, κύριε Λαέ, τις καραβάνες μου? Ποιος σας έκλεψε τις καραβάνες σας, κύριε Ασκά, για όνομα του Θεού? Ήβρατε εσείς στην αποθήκη και πιάτες. Ήξερα εγώ ότι χρειάζεται ειδική άδεια για δύο καραβάνες σας επαγωγημένα. Τώρα έχω πάρει χέρι μου να σπάσει. Αν το πω το διοικητή τώρα το πράγμα, δεν θα φακάει και λες το μας τον τοίχο? Όχι, μεν τούτο πείτε. Εγκλήμα να σχίσει και δεν το άνθρωπο. Να με τούτο. Να με τούτο. Εγώ χάτι τον είδα μπορώ. Και που το ροχαλίπτω, πρέπει να είναι ο Κούτσου. Κούτσουγε! Πρόσεχε! Κυρία Μαρίτσα! Έπονε, να πού γίνε πιλέτσι σκέντρο και χωρίς χαμέ. Την κότα με τα χρυσά αυγά. Α, νόμιζα ότι είχες κανένα πεντόλυρο. Πού είναι, φέρεις στο παπά σου πάλι. Ναι. Να πού κάνουμε παιδιά εσείς. Οι ρευκούν τις καραβάνες. Καραβάνες. Βάλε μας το ασκάς.
Όχι, να πάνε να φάτε και αίσθητε τον ασκά. Πιένετε, σου φανεί έτοιμο. Χάτε. Τροχάτε, ρε. Ένα που πάει, σουρά πολύ να που πάει. Πάνε φάω. Όχι, μάνα μου, εσύ δεν είσαι στρατιώτης. Σε 6 χρόνια όμως να είμαι. Ναι, αλλά σε 6 χρόνια μπορεί να καταργηθεί ο στρατός και να μην πάει στρατιώτης. Δεν μπορεί να κάνεις, άντε, πέμ. Σκέφτο. Να μην πάω στρατό. Μπράβο, ρε, είσαι κοψανούρι, ρε. Άντε, πιέντε, φάξε, σου δεν πειράζει, άντε. Κορινούλα, πού είναι ο γιος μου? Πού δεν τα ξέρω εγώ, κύριε, κοιτά πάνω ο γιος σας. Κόρη, δεν σου είπα να τον προσέχεις μέχρι να τελειώσω με την κυρία Νεφίνη, είπα σου ξάσου. Κύριε, δεν κοιτά, πόσα να προλάβω, δεν τελειώνω δάμε. Κύριε Δικητά, μην ανησυχείτε. Βρίσκεται μέσα στο στρατόπεδο και ψάχνει την Όρνηθα. Ποια Όρνηθα, έχουμε Όρνηθα μέσα στο στρατόπεδο. Α, δεν σας το είπανε. Βασικά την έκανε δώρο μια γριούλα στον κύριο λαό. Παναγία μου, Παναγία μου, κύριε Δικητά, Παναγία μου, κακό μου μαθήμπρε. Ξύνει τη κόρη με στα αυτιά μου, εσύ. Όρνηθα, ένα ακούστη να πούμε Όρνηθα. Τι Όρνηθα, δεν ξαναείδε Όρνηθα. Όρνηθα, δεν ξαναείδα την γρήπη των πουλερικών, δεν ξανακούσε τι. Λοιπόν, κυρία Μαρούλα Μαστραφά, θα σα παρακαλέσω να μην προκαλείτε πανικό μέσα στο στρατόπεδο. Σαν γιατρό, θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι το Υπουργείο Υγεία έχει λάβει όλα τα μέτρα. Μαρούλα, ακόμα δεν την είδαμε την Όρνηθα. Τι έφκανε στην Τζάρο στην κόρη. Εντάξει κύριε Δικητά, εγώ είπα την άποψή μου. Να μην την λάβει την άποψή σου. Και να μα ξεσηκώνει με την άποψή σου. Ορίστε. Έμαθε και η Μαρούλα τη γρήπη των πουλερικών, καταλάβει. Έμα να το κάνουμε ορνηθαρκό το στρατόπεδο, κυρία μου. Το ξέρω ότι απαγορεύεται αν κοιμάσαι μέσα σε ένα στρατόπεδο. Πού να το ξέρω, γιέ μου, έτσι καλά στρατό εγώ. Την επιλογία, η γυναίκα έστε που την αργάταν της Πάφου, κουράστηκε και φαίνεται εντάξει. Ποιος σου μίλησε με εσένα, ρε νεό? Νεό, καλό του, θα δω να λέω να κάνεις κοιτάξει. Κύριε Μαρίτσα, εσύ ακόμα λέω να μας στήσεις σε γυροκομείο. Όχι, είναι καλά που σου λαλεί, κύριε βουλευτά, είναι καλά που σου λαλεί, σε καλά μωρούι. Δεν σου λάτε, κύριε Μαρίτσα, άτε σε παρακαλώ, σήκω να πάμε να πήγα πάει σε στήσεις. Όχι, 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 θα πάει πούποτε. Να μην είδαμε, κύριε Μαρίτσα, γιατί θέλω σε κυρία Μαρίτσα μου μάρτυραν που μου έκλεψαν τις καραβάνες μου ο στρατιώτης από εδώ. Κύριε Επιλοχία, νομίζω εξηγηθήκαμε. Τις καραβάνες δεν τις έκλεψα. Τσακώνεστε μάνα μου για τα σιδερικά. Έχω εγώ τις ίδιες στο χορκό που βάλω την τροφή των κουρελιό. Αζόκ! Πάνω στο δίγητη. Πάνω στο δίγητη τώρα, εμπρός βάδιν μάρς, κύριε λαέ. Εμπρός βάδιν μάρς. Άντε κυρία Μαρίτσα, έλα και εσύ. Προχωρά λαέ. Κύριε Λέησο. Προχωρά κυρία Μαρίτσα και εσύ. Πάμε, ναι, σου λάβε. Να μου γυρευκέτε στα μαγειριά. Θέλουμε να φάμε. Στείλε μας το πάμπο. Το φάει είναι ψητική ακόμα. Σε πόσο ώρα να κατηγώ. Δεν ξέρω, για να είστε σίγουροι, πιένε κάτω στο καψίμι και είστε κάτω σαν το και να φάτε. Μα να σου πω, με μου παίζεις τον έξυπνο. Ξέρω το κόλπο σου. Θέλεις να βάζεις το κοτόπουλο μόνος σου. Καλάμπους. Πάει στα κερδί, κοιτά. Ο Απόλλωνας που είναι. Ο Απολλώνας, ο Απολλώνας είπε κάτω στα μαγειρέ, κύριε Δικητά, εγώ τον έστειλα, είπα του να πάρω χαρίζω. Έφυγε δρασίλα, έφυγε δρασίλα. Κύριε Δικητά, επιτρέπετε. Να μπορεί να σκάσει. Να με την Όρνηθα μέσα στο στρατόπεδο. Κοιτάξτε να σας πω εγώ, η Όρνηθα είναι δική μου, μια στιγμή κύριε Μαρίτσα, δεν μου την πεσκέσαινε η κυρία Μαρίτσα που την αργάκα της Παφ. Ναι κυρία Μαρίτσα, αλλά και επιτρέπετε να μπαίνουν και να φκένουν οι Όρνηθες μέσα στο στρατόπεδο, ακούετε για την γρυπή των πουλερικών. Δίψας, αλλά χαρείτε, θέλω νερό, εστέχνωσε το στόμα μου. Μου το ροχάλι το. Λοιπόν, κοίταξε να δεις κύριε Μαρίτσα μου, άμα πάει σε τσιπουτσί, έχει μια βρύση εκεί κάτω και όσο νερό θέλεις και μετά καλό ταξίδι πιένε στην Πάφο και εγώ θα φροντίζω για ό,τι σου υποσχέθηκα. Καλά. Εντάξει. Ίσια πάω. Το καλό. Και όπως είπαμε, πυροσβεστική. Πυροσβεστική, fire brigade. Εντάξει. Μια μου Παναγία. Τι σημαίνει η ΑΣΚΑ. Μάλιστα κύριε Διοικητά, να σας εξηγήσω τι συμβαίνει. Ανακάλυψα ποιος με έκλεψε τις καραβάνες μου και είναι ο στρατιώτης λαός Κωνσταντίνος. Όχι Παναγία μου, Χριστέ, για όνομα του Θεού, αφού πόσες φορές να λένε αυτή την ιστορία. Εισήλθα στην αποθήκη μετά που βρήκα την πόρτα ανοιχτή. Πήρα δύο καραβάνες. Δεν εγνώριζα ότι χρειάζεται ειδική άδεια για να πιάω τις ευλογημένες τις καραβάνες. Αρκετά κύριε Λαέ. Δεν φταίσαι εσύ κύριε Λαέ. Δεν φταίσαι εσύ. Ποιος είναι που ευθύνεται κύριε Διοικητά? Ποιος ευθύνεται πάνω ο κύριος Ασκάς που άφησε την πόρτα της αποθήκης ανοιχτή. Θα μπορούσε να σου κλέψουν και όπλα για τη φέκια και από όλα που εκεί μέσα. Κύριε Ασκά, την αναφορά δεν την γλιτώνεις, θα σου την κάμω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Διοικητά. Φαίνεστε ότι είστε πολύ δίκαιος άνθρωπος. Όταν θα γίνω υπουργός άμυνας θα σας έχω υπόψη μου. Εντάξει, ναι. Ένα γίνεται. Ναι.
δύσκολα σου θεωρώ, έχεις αύριο ημέρα. Ελάτε διόρνηθα σας κύριε Υπουργέ. Όχι μάνα μου, όχι, όχι αγάπη μου, όχι μάνα μου, ναι. Τραχανάν κύριε Υπουργέ, φέρνω σας αύριο μου τον Ασκά. Καλημέρα σας. Μην καλά πε τούτος. Έλα λανιάρα με εσύ, εντάξει αγάπη μου, εντάξει, εντάξει μάνα μου, εντάξει. Δεν με ενδιαφέρει αν έχει νεύρο ο κύριος Ασκάς. Αν έχει νεύρο ο κύριος Ασκάς, στο στρατόπεδο να τα κοντρολάρει, να πάει να βγάλει αλλού. Ναι κύριε διοικητά, αλλά μήπως τη μιλήσετε κι εσείς κάπως απότομα. Τι απότομα να το μιλήσα ρε Φανή, εγώ μίλησα το απότομα, αν ήταν άλλος διοικητής θα τον έστελνε μετάθεση στη Συρία του. Άντε κύριε διοικητά, και μετάθεση να για δυο καραβάνες. Κυρία Μαστραπά, δεν είναι οι δύο οι καραβάνες. Εξήγασε την πόρτα να ανοιχτεί της αποδίκης, ναι ή όχι. Ναι. Λοιπόν, θα μπορούσε κάποιον να μπει μέσα και να κλέψει οπλισμό. Και ο Ασκάς τώρα που είναι. Έφυγε νευριασμένος και πήρε ο Πάπος τα πισόντου να τον έβρει. Για κατάλαβες, με μένα τα μιξιάρικα δεν μου αρέσκουν καθόλου. Δεν μου αρέσκουν αυτά τα μελοδραματικά και τα νευράκια. Εγώ μέσα στο στρατόπεδο θέλω τάξη και πειθαρχία. Είναι γεγονός ότι σήμερα ήταν υπηρεσία ο Ασκάς, δεν έπρεπε να φύγει, κύριε διοικητά. Βεβαίως δεν έπρεπε να φύγει. Μην αρέσκουν, μην εσύ να βγάλεις την υπηρεσία. Άντε, κύριε διοικητά, να χαρείτε ότι αγαπάτε, δηλαδή ότι γίνεται μέσα. Πάντα εγώ να τα πληρώνω. Παιδί μου, θα μείνω κι εγώ μαζί σου μέχρι να γυρίσει ο Ασκάς. Μπράβο. Κι εγώ να πάω κάτω στην πύλη γιατί περιμένουμε να μου πάρω στα ιδιαίτερα. Και εδώ είναι στρατός και θέλω να τους ειδοποιήσουν άπαντες. Στο στρατόπεδο θέλω τάξη και πειθαρχία. Ο εχθρός παραμονεύει. Και το λέω σοβαρά. Ο εχθρός παραμονεύει. Παραμπαμ, τσαραμπαμ, ταραμπαμ, μπαμ, 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 μπαμ. Δεν τέλος οδηγάς έτσι. Τέλος οδηγώ. Ένα πάνω μας σκοτώσει ρε. Αντρέ, πάμε που παρέτα με. Εμέν τρέχει ρε. Αν με προσβάλλει εμένα ο Κούζος να με κάνει μια μάτσα ρε πανόφιση. Μα και εσύ να το παίρνεις της μετρητή ρε. Να το πάρω ρε της μετρητής ρε. Εγώ ρε εμένα να με προσβάλλει εμένα που είμαι υπόδειγμα αξιωματικού ρε. Άντε. Μα ρε τον αξιωματικό το υπόδειγμα ρε. Όχι θέλω να μου πεις κύριε Παμπο. Δεν είμαι εγώ υπόδειγμα στη δουλειά μου. Δεν είμαι ο πιο συνεπής αξιωματικός μέσα στο στράτο. Ναι μάνα μου. Είσαι ο πιο συνεπής αξιωματικός ο οποίος αφήνει την αποθήκη να ανοιχτεί. Το φάουλ σου εν τούτον που έκαμες. Τώρα δεν μου κάνεις ρε Παμπο. Υποστηρίζεις τον Κούζο ρε φίλε. Να σε κατεβάσω κάτω που θέλεις τώρα ρε φίλε. Άντε ρε κατεβάσαι με κάτω άντε. Να σε κατεβάσαι έτσι όπως μου μάζεσαι ρε. Σταμάτα ρε κατεβάσαι με κάτω. Άμα ξεσπάς πας τον καλύτερο σου φίλο. Γιατί έχεις τα νεύρα σου. Εν πάεις καλά κυρία Σκά. Εν πάεις. Άντε. Όλοι το ίδιο είμαστε. Όχι δεν είμαστε το ίδιο. Δεν είμαστε το ίδιο. Σε τούτο τον κοσμάκι. Και όλοι έχουμε καρδιά. Λαός και κολονάκι. Λαός και κολονάκι. Τώρα ο λαός που κολλά. Ρώτα τον Τζιόμπο γράψε τους στίχους του τραγουδιού ρε. Ρε έτσι για τον λαό τον βουλευτή που λέει το τραγουδί μέσα. Το λαός ο λαός ρε. Και πρόσεκε πρόσεκε. Το δικό σου παιδί. Και το δικό μου. Το δικό μου. Το δικό σου. Όχι φίλε μου δεν το απαντώ. Δεν έχω hands free. Δεν το απαντώ. Δεν θα το απαντήσω εγώ. Φίλε μου. Δεν θα το απαντήσω εγώ ρε. Ξέρω. Εξωτερικό. Εξωτερικό Μάρινα. Ναι. Hello. Κλείστες το. Όχι κλείστες. Ναι παρακαλώ. Πρέπει να πω στο κλείστες. Ναι ο Πάμπος είμαι. Τι. Δεν είναι Μαρινα. Είναι άντρας που είμαι. Άντρας. Ναι, κύριε. Ρε, μπα και βάλει το καλαμαρού να μας κάνει τηλέφωνο. Τον Ασκά. Μα είναι εκεί η Μαρίνα. Δώστε μου τη Μαρίνα. Κλείστε το ρε, κλείστε. Ρε, όχι να το κλείσει. Ένα λεπτό ρε. Έκλεισε. Έβαλε το καλαμαρού να μας κάνει τηλέφωνο τώρα. Εντάξει. Να την κάνω εγώ να μην ξέρω να πάσα. Ηρέμησε. Να αλλάξουμε διότι είναι να πάρουμε σκοτώσεις. Αλλάξουμε ρε, να αλλάξουμε. Άτε ρε, άτε ρε, άτε ρε. Όχι, να βάλει το καλαμαρού, να μην κάνει τηλέφωνο, πάρτσε ζώνη σου. Πάρτσε ζώνη σου, να είμαστε συνεπίτσε. Να συνεπίτσε. Σε νόμιμοι ρε, να είμαστε νόμιμοι ρε. Πού δεν είμαστε νόμιμοι. Άντε. Μου βάλει το καλαμαρού να μας κάνει τηλέφωνο. Καλά να σου κάνει. Καλά μου κάνει, από στα σκαρέ εγώ να ζήσω. Καλά να σου κάνει. Καλά μου κάνει. Με τούτε είναι άρρωστη ρε, άμα βάλει τον καλαμαρά να σε κάνει τηλέφωνο. Πας στο κινητό σου. Καλή θέλω το, ζητά τον Ασκά. Εσύ σου πες. Και να μου να με κάνει, πες ότι το απάντω ρε. Τι θα με κάνει δηλαδή. Να με κάνει τέτοι. Να λεπτά ρε. Μπορεί ο άνθρωπος να θέλει να σου την ζητήσει, να την χαρτοθεί, να δει αν εξεκαταρίσετε μαζί. Καταλάβες. Εσύ να με καταλαβαίνεις, τι λαλείς ρε κουμπάκι. Εμένα είπε φίλε. Εμένα είπε μου. Ζητάω τον Ασκά. Τώρα είναι μπροστά. Ζητάω τον Ασκά λέει.
Να έχουμε ένα τυπούτσικο. Ο Ασκάς είναι εδώ και κάθεται στο αμάξι μέσα. Να γυρεύει πολύ καιρό τον Ασκά. Πολύ καιρό μόνο να γυρεύει τον Ασκά. Πήρε στην Αθήνα και πέλανε. Ηρέμησε ρε. Τέλεια από πέλανε. Ηρέμησε ρε. Ηρέμησε. Νομίζει είναι έτσι. Ας πούμε το μαγάπης. Είχα η Βασίλισσα εγώ και πάω στον Ασκά. Να κόψεις ένα εισιτήριο και να πάεις μια ημέρα όμορφα και ωραία, απροειδοποίητα, στην Αθήνα. Θες πάμε και χειρό. Ναι ρε, μπορεί να πάω στην Αθήνα ρε. Να πιάμε ένα δύο ρε. Ναι ρε, όχι ρε. Πρέπει να ζητήσουμε ένα δύο εξωτερικό που τον κούζον θα μας δώσει και να φύγουμε να πάμε Αθήνα. Και ώρα πια. Καλή ρε σειρά. Είναι τέλος, ανάμιση ώρα φτάνουμε Αθήνα. Όχι τίποτα άλλο, πάω να σπαγιάσω τον Καλαμαρά. Να δω αν έχει θράσος. Και εγώ μητά σου φίλε μου. Λέει, ξέρεις ότι πριν να χωρίσουμε είχα την τσιπά στο Λασκάνο, ορνηθούες, εγώρασα την τάση από σκολιέτες και δυο τσουρούες, κουνέλια έφερα της. Λάθω ρε για την γυναίκα του το πράγμα, ρε, να πάρει στο Λασκά, στο χορκό, μια κοπέλα να γίνει γυναίκα. Να γίνει γυναίκα, γιατί τα ρογκολούα... Μην μιλάς και διαφωνώ ρε, διαφωνώ μαζί σου. Γίνεις στην Ελλάδα να κάνει καρδιά. Με διαφωνώ ρε, διαφωνώ ρε. Τέσκια, ελάτε να γελάσετε. Να μόνο να κάνετε αργο. Πάμε σε πολύ ωραίο θέαμα τούτο, να. Αν είχα κάμερα τώρα θα σε ευκάλα, θα στείλω στο κανάλι για ούλα. Δεν είναι καθόλου άσχημο, ρε Κυριακού, δεν είναι καθόλου άσχημη ιδέα. Μάλιστα, θα ήταν ωραίο να με δείξουν τα κανάλια εν ώρα εργασίας μέσα στο στρατόπεδο. Ντά, θα κέρδιζα και πολλούς ψηφοφόρους έτσι, κύριο. Έχω κάμερα, εγώ πας στον γειτόν να ευκάλω εγώ, ρε. Μια στιγμή να αποζάρω τουλάχιστον. Μισό λεπτό. Άντε να δούμε. Σήμερα ήθελα να φύγει τούτος ο Ασκάς. Τώρα που έχω εγώ δουλειά. Τι δουλειά έχεις? Θα να πω να παίξω κανένα πάρο. Ασχολείσαι με τον τζόγο, δεν σου φαίνεται? Αρέσκω μου τα τυχερά παιχνίδια. Εκτονώνουμε. Καλά, μαρούλα μου, πας άλλη μέρα. Ναι, αλλά το φλιντζάνι σήμερα έλεγε ότι είναι η τυχερή μου μέρα. Επιτρέπετε? Επιτρέπετε, συμβαίνει κάτι? Είμαι λίγο άρρωστος, δεν νιώθω καλά. Μα δεν έχεις, είσαι όπως τον άπαρο. Άρε, Μαρτί. Σε καμιά σιωριγκούρσα. Ακούσες θέματε. Στην Κρήτη η Έλα κούκλα μου πολλά φορμαρισμένη. Έχανε με τίποτε. Παίξε την και θα χάσεις. Ναι. Έλα κούκλα μου. Ναι. Να παίξω από τηλέφωνο. Έλα κούκλα μου. Τώρα για να καταλάβω δηλαδή, είσαι άρρωστος ή δεν είσαι? Είμαι. Νιώθω κομμάρες. Α, κομμάρες. Καλά, φέρεσαι στο γιατρό να σε εξετάσω. Ρε, Αμάν, είναι το μωρό, είναι έφη ρε. Ρε νέο, τελειώσες. Είπα στους ίδιες φορές να με ξαναπείς νέο, εντάξει. Έγινε ό,τι θέλεις. Εγώ ρωτέω σε αν είναι να σου φέρω και τα άπλυτα, μόνο να τα πλύνεις. Έτσι έγινε και τώρα, να μου φέρεις τα άπλυτα, τα πλύνω. Λοιπόν, αφού θες να συνεχίσεις, θα σου γίνεις ο κούπα μας και λένα. Ρε παφή, μην τόσο ώρα μιλά του τώρα. Ναι ρε, άντε πάει εγγράψει να δούμε την βίντη. Να μπορεί. Γιατί επιτρέπονται οι ταινίες στο στρατόπεδο. Καλόν επιτρέπονται. Τα δώρα που φέραμε σήμερα έχει πολύ action. Τι action? Να το ζωγόρο, ρε παιδιά, να δω. Έχετε κανένα έργο έτσι με πολιτικό περιεχόμενο, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και το τον πόχουμε είναι πολλά καλό. Άμα το δεις, να πεταχτούν τα μάθηκα στο πόξο. Λοιπόν, σε ποιο μέρος του σώματός σου νιώθεις πόνο? Αφού σας είπα, κυρία Φάρη, νιώθω κομμάρες. Κάτω μου κάμισό σου. Το ήξερα ότι θα αρρωστούσα.
ήταν να κάνω αποτρίχωση. Δηλαδή, αν έκανες αποτρίχωση, δεν θα αρρωστούσες? Όχι, δεν αρρωστούσα. Απλά να φαίνεται πιο ωραία το γυμνασμένο μου κόρμα. Άσε τις αηδίες, να μην νευριάσω. Και μην μιλάς καθόλου. Εισπνοή. Εκπνοή. Τι έχω, να ζήσω? Είπες σου να μην μιλάς. Λοιπόν, άνοιξε το στόμα σου. Δεν σου βρίσκω τίποτα. Μήπως μου παριστάνεις τον άριστο για να βγεις ελεύθερος υπηρεσίας? Μα τι λέτε τώρα, κυρία Φανή, εγώ δεν μπορώ να ταράξω τα πόθηκια. Δεν μπορείς, ε. Λοιπόν, θα νευριάσω πάρα πολύ μαζί σου. Μάθε, στρατιώτη Μαρτή, ότι τελείωσα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με άριστα. Δεν μπορείς να με ξεγελάσεις. Μπράβο σας, κυρία Φανή. Φύγω. Φύγε. Τροχάδι. Η πόρτα είναι από εκεί, αγόρι. Από εκεί. Ναι. Ακούεις, παίξε μου 15 λίρες στην έλα κούκλα μου. Έχω τις πηγές μου, μανά μου. Όχι, είναι ένα outsider. Είναι εντάξει, λαλού. Οκ. Να μου γυρεύω στραπά, παίζεις τσαπάρους. Να μου το πρόβλημα, ρε, Ρολανδό. Τσαπάρους παίζομαι και κουμάριν παίζομαι. Μια ζωή την έχω, είναι να μπωνε, αρέσκει. Έχεις δίκιο για τώρα. Καδίσιμος, καδίσιμος, καδίσιμος. Ο ταξιάρχος ο Τίνας είναι όμως ο ρίτος αυτός τώρα, πάμε. Πώς πάμε, όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά, ναι, μια χαρά, κύριε ταξιάρχε. Είπα να δώσω γύρω σε όλα τα στρατόπεδα. Δεσποινείς μας, αμπά. Δεν μου είσαι αξιωματικός υπηρεσίας. Ναι, και όχι και ναι. Α, και όχι, μου τα λαλείς καλά. Ναι ή όχι. Να σας πω, ήταν ο Ασκάς, αλλά είχε του κάτι πάρα πολλά σοβαρό. Κύριε ταξιάρχε, και οικογενειακό πρόβλημα και πρέπει να πάει. Και αντικαθιστώ τον εγώ και η γιάτρενα, η Δεσποινής Αντωνίου. Ναι, η Δαλής μου, Δαλίου, μας ημέρα, όχι μου αρέσει και η Δεσποινής μας τραφά. Στρατιώτες μέσα, τι κάνουν, σύμ. Σε ώρα μάλλον είναι οι καψιμοί και ξεκουράζονται. Α, ξεκουράζονται, δεν πάω ράδο τώρα που ξεκουράζονται. Σκοπός, να δεις το αυτοκίνητο που κάστη στη καμιά, εντάξει. Εντάξει. Άδειγε μου. Άδειγε μου. Να το πάρω τώρα. Μυρίζεις κοτόπουλα. Στρατιώτη Ρολάντο, ενημέρωση υπαξιωματικών Αντωνίου για σχετικά με την άδεια σου. Πολλά ώρα, κοπέλα. Ναι, ρε μου, του γυαλά είναι για λαγκιά σου. Βρίσκει, αγώ, να μαλώσετε τώρα μια κομμένα. Βρίσκει. Μα βγάλει το σουτιέν της τώρα. Μα ακόμα είναι κατάλαβες να μου θωρούμε. Μα, δηλαδή, έτσι σαν τα τούτη. Αντρές, προσοχή. Πάρα, παρακαλώ, παρακαλώ. Καθίστε. Είναι ώρα ξεκούρασης και πρέπει να τη σεβόμαστε. Τι βλέπετε, ωραίο το έργο. Α! Θέλω να ξέρω αμέσως ποιος σε τόλμησε να φέρει έργο με τέτοιον των μυρών περιεχόμενων. Εγώ, κύριε ταξιαρχέ μου, κάθισα να δω, αλλά δεν γνώριζα καθόλου, μα καθόλου το περιεχόμενο του έργου. Ψέματα που λέει, κύριε ταξιαρχέ, εδικών τον δίνει. Συμφωνώ με τον κούτουμο, κύριε ταξιαρχέ, παράζηρε μας. Κύριε ταξιαρχέ, σε παρακαλώ, θα μου επιτρέψεις να χειροδικήσω, διότι δεν θα επιτρέψω εγώ σε πιο παρατιό κουπελούθια να με διασύρουν με αυτόν τον τρόπο. Ηρέμησε, ηρέμησε, κύριε Λάνη. Το DVD θα κατασκευθεί. Εσύ μας τραπά. Ειδοποιήσει αμέσως να έρθει μέσα ο διοικητής, γιατί αμέσως θα θωρώ ότι γίνονται πράγματα και θαύματα. Άτε! Εδώ πέρα πρόκειται περί μπλεχτάνης, η οποία εστίθηκε μεθοδικά από αυτά τα μουστα κακοπελούθια. Ναι, αλλά όταν πήγαμε στο καψιμί, είδα σε και σένα να απολαμβάνεις το έργο. Και έκανα το στόχο αυτό να πούμε. Βεβαίως, διότι αυτοί οι τρεις εδώ πέρα που τους λέτε, μου είπαν ότι το έργο είναι πολιτικού περιεχομένου. Εντάξει, πολιτικού περιεχομένου. Και εγώ σαν τέος βουλευτής έκατσα να το παρακολουθήσω από περιέργεια, να το παραμενέμαι. Ψέματα πολλά, κύριε ταξιάρχε. Αυτός από μας επαράστερε όλους. Σιωπή, και πέρασε έξω. Αντέ. Εντάξει, σου ήταν που ξύνει στο κεφάλι σου, κύριε Ρολάντο. Κάτι δεν τρώει, έτσι. Με σιχάζει να πιέψει. Εντάξει, Φανή μου, εντάξει. Εντάξει. Ο γιατρός που σε πάνε. Τι έτσι από το μάρι. Μην το λαλούν έτσι από το μάρι. Φανή. Φανή. Εγώ μιλώ τεκμηρωμένα.
Έβαλα το έργο στο Ριγουάι και δεν είδα τίποτε το επίληψα. Ήμουν κι εγώ παρόν, κι ούτε εγώ είδα, κύριε Δικητά. Είναι ο τελειώνος και θέλω άλλο θώ. Να που φωνάζεις, ρε. Δεν να μου φωνάζω, όχι μισή ώρα που περιμένω. Τι θέλω να κάνω, να φτιάξω μέσα από να δεις να μπεις εσύ να κάνεις μπάνιο. Βεβαίως, δεν το ξέρεις ότι προηγούνται πάγοι. Τι γίνεται με την κοπέλα να σκεράσουμε κάτι για σποσίνη. Ρούλα! Ευχαριστώ, δεν θέλω. Μα γιατί είσαι αστήρα καταδεκτής. Κύριε Δικητά, ο αδελφός μου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι κάποιος τον κλείδωσε μέσα στις τουαλέτες. Τα πράγμα? Αυτό που ακούσατε. Εντέλος μάλιστα ρε Κυριάκου. Εντέλος μάλιστα ρε Κυριάκου. Γιατί για μου επίετε, τι γυρεύκετε στην πύλη να δείτε την αρθήν του Ανδρέου. Παράσυρμε ο κουτσούς, αυτό είναι η αλήθεια. Κουτσούς και αληθεύει. Όχι, είναι ο Μαρτής που έπιανε τηλέφωνο και πιάμε κάτω στην πύλη. Καθαρίσουμε εντελώς το θάλαμα, σηκώσαμε τα πάντα γιατί θα απολυμανθεί η όλη περίπτωση εδώ. Και εμείς θα κοιμηθούμε σε ερώτηση με τον ερώτηση που θα κοιμηθούμε. Μας είπε ότι θα κοιμηθούμε μέσα στα αντίσκηνα έξω στο στρατό. Ακαμπούς! Ένα αριστερό! Μετά από τις φυλακές που μου λέτε τώρα. Ρε κορτούμε! Θα βάλει μέσα στρατιώτης, ρε! Εγώ θέλω εδώ τη ρούλα, καταλαβαίνετε. Θέλω τη ρούλα μου, ρε! Άκου του μόνο. Κύριε Λέησο, μας είσαι ραδιοσταθμό το στρατόπεδο. Όχι φίλε μου, και παίζει μουσική και τραγούδια. Λοιπόν, θα δούμε. Ρούλα, επεθύμησα σε κόρη. Θέλω πολλά να βρωθούμε και να μιλήσουμε. Κι εγώ επεθύμησα σε αντρικό. Θα πάμε στον κήπο και θα σε περιμένω, εντάξει, να δούμε και τα ζώα. Μα αντρικό μου, και προλαβαίνω να αυτό λεμεσό. Μα τι μιλώ για τον κήπο της Λεμεσού. Μιλώ για τον κήπο της Λευκοσίας. Α, άμα έτσι προλαβαίνω, αντρικό μου, εντάξει, να βρεθούμε για με. Γεια, γεια. Ο λαός ανακάλυψε το ράδιο στα πούντας. Παναγία μου, Παναγία μου, να μας καρφώσει. Τώρα να μην αγαπώ. Ρε, μην αγχώνεστε ρε, θα του μιλήσω εγώ. Μην αγχώνεστε. Καρφώ μου, εγώ απειλήσα τον Μαντος ότι αν πει τίποτε θα μου κάνουμε ρεζίλ στα κανάλια. Είμαστε τα παιδιά της Κύπρου τα καλά.